μέσα στο 2026 το πιο σύγχρονο νοσοκομείο της Ευρώπης και όχι μόνο, θα ανοίξει τις πύλες του. Αυτό θα επαναβεβαιωθεί και σήμερα εδώ, στην 7η κατά σειρά ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωση και διαλόγου που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Εμείς το αγκαλιάσαμε, το καλωσορίσαμε από την πρώτη στιγμή. Πιστεύουμε στη μοναδικότητά του, όχι μόνο σαν ένα τοπόσιμο για την περιοχή, όχι μόνο για τη σημαντικότητά του στο θέμα της υγείας των παιδιών μας, και αυτό θέλω να το τονίσω γιατί αφορά το πιο ελπιδοφόρο κομμάτι κάθε κοινωνίας, αλλά γιατί είναι ένα έργο ζωής για τα ίδια μας τα παιδιά. Τα έργα προχωρούν κανονικά. Μάλιστα θα έλεγα ότι με πιο εντατικό ρυθμό από ό,τι θα περιμέναμε. Μια ματιά στο εργοτάξιο το επιβεβαιώνει αυτό. Από πλευράς της πολιτείας με το ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, υπάρχει κάθε πρόνοια για να προχωρήσουν και τα θέματα στελέχωσης προσωπικού και όλα τα διαδικαστικά τα οποία χρειάζονται, γιατί προέκυψαν κάποια στην πορεία. Εμείς συνεργαζόμαστε σαν Δήμος από την πρώτη στιγμή άριστα στους ανθρώπους του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου και της πολιτείας στον τομέα του δρόμου σύνδεσης του νοσοκομείου, και νομίζω ότι θα είναι όλα έτοιμα μέσα στο χρονοδιάγραμμα όπως ακριβώς έχει επιβεβαιωθεί. Εδώ θεωρώ ότι πραγματικά αλλάζει ο χάρτης της υγείας στην περιοχή, και ο Δήμος αλλά και η Θεσσαλονίκη μπαίνουν πραγματικά στο επίκεντρο της υγείας στη χώρα μας και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ευρώπη.